Αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Κοζάνης συνέλαβαν στο Τσοτήλι 69χρονο ημιαδαπό και το 42χρονο γιο του για κατοχή και καλλιέργεια ναρκωτικών και παράνομη οπλοκατοχή. Συγκεκριμένα, ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων, πραγματοποιήθηκαν έρευνες παρουσία δικαστικού λειτουργού στο σπίτι του συλληφθέντος στο Τσοτήλι, όπου βρέθηκαν συσκευασίες κάναβης, δεντρίλια κάναβης, πιστόλια, ένα κυνηγητικό όπλο, φυσίγγια, ένα σπαθί, μια ξυμφολόχη και ένα στιλέτο. Στο θέμα, αναφέρθηκε μιλώντας στην τηλεόραση του West ο αναπληρωτής αστυνομικός διευθυντής νομού Κοζάνης, Ιωάννης Βακουφτσής. Δύο συλλήψεις ημεδαπών στο Τσοτήλι Κοζάνης για κατοχή και καλλιέργεια ναρκωτικών ουσιών, του φυτού κάναβης και για παράνομη οπλοκατοχή. Συγκεκριμένα, χθες, 12 του μηνός, πρωινές ώρες, αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Κοζάνης συνέλαβαν στο Τσοτήλι δύο άτομα, έναν 69 ετών και το γιο του 42 ετών, για κατοχή, καλλιέργεια ναρκωτικών ουσιών και παράνομη οπλοκατοχή. Συγκεκριμένα, μετά από αξιοποίηση πληροφοριών και στοιχείων, πραγματοποιήθηκαν κατοίκον έρευνες, παρουσία δικαστικού λειτουργού στην κοινή οικία των συλληφθέντων, στο Τσοτήλι Κοζάνης, καθώς και στις αγρικίες που διατηρούσε ο δεύτερος, όπου βρέθηκαν συσκευασίες κάναβης, δεντρίλια της ίδιας ναρκωτικής ουσίας, πιστόλια, ένα κυνηγητικό όπλο, φυσίγγια του κυνηγητικού όπλου, ένα σπαθί, μία ξυφολόχη και ένα στιλέτο. Συνολικά βρέθηκαν και κατασκεύθηκαν ποσότητα κάναβης βάρους 31,5 γραμμαρίων, 19 δεντρίλια κάναβης, το μικρότερο φυτό είχε ύψος 25 εκατοστά και το μεγαλύτερο 190 εκατοστά, 2 πιστόλια, ένα κυνηγητικό όπλο, το οποίο είχε τροποποιηθεί η κάνη του με ενσωματωμένη σκοπευτική διόπτρα, 3 γυμιστήρες, 79 φυσίγγια, ένα σπαθί τύπου για ταγάνι, μια στρατιωτική ξυφολόχη και ένα στιλέτο. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κύριο εισαγγελέα Πλημμυλιωδικών Κοζάνης. Επίσης, σε αυτή την περίπτωση ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στον αναπληρωτή διοικητή και στο προσωπικό του Τμήματος Ασφαλείας Κοζάνης για τις προσπάθειες που έχουν κάνει όλες αυτές τις ημέρες, ώστε να έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα, προσφέροντας με αυτόν τον τρόπο σπουδαίες υπηρεσίες στο κοινωνικό σύνολο, στον τομέα της καταπολέμησης της διάδοσης των ναρκωτικών ουσιών. Παράλληλα, στην Κοζάνη, η αστυνομική της ομάδας δίκυκλης αστυνόμευσης της αστυνομικής δέμψης Κοζάνης συνέλαβαν δύο αλλοδαπούς υπηκόους Βουλγαρίας, ένα 35χρονο και μία 33χρονη, για κλοπή σε κατάστημα και παράνομη οπλοκατοχή. Στην κεντρική οδό της πόλης της Κοζάνης, αστυνομική της ομάδας Δίας συνέλαβαν δύο αλλοδαπούς υπηκόους Βουλγαρίας, ένα ανδρόγυνο, ο άντρας 35 χρονών και σύντροφός του 33 χρονών, για κλοπή από κατάστημα και παράνομη οπλοκατοχή. Συγκεκριμένα, όπως προέκυψε από σχετική προανάκριση, αυτά τα άτομα την προηγούμενη μέρα, 11 του μηνός, αφαίρεσαν από εξωτερικό χώρο του καταστήματος διάφορα αντικείμενα, οικιακές συσκευές δηλαδή, συνολικής αξίας 3.000 ευρώ και τράπηκαν σε φυγή. Αναζητήθηκαν και μετά από επισταμμένες αναζητήσεις εντοπίστηκαν σε κεντρική οδό, όπως ανέφερα προηγουμένως, να οδηγεί ο άντρας το επιβατικό γεωταχή αυτοκίνητο. Ακινητοποιήθηκε το όχημα και εντός βρέθηκαν τα κλοπημαία, τα οποία κατασκεύθηκαν και αποδόθηκαν στον ιδιοκτήτη τους. Επιπλέον στην κατοχή, μετά από έρευνα που έγινε, βρέθηκε και ένα μαχαίρι, το οποίο εμπίπτει στις διατάξεις του νόμου περί όπλων.